ώρα στις καλησπέρα. Και σήμερα θα σου πω τις ειδήσεις όπως καταλαβαίνω εγώ και όχι όπως τις καταλαβαίνουν οι άλλοι. Το 1987 λοιπόν, στην άγρια και μακρινή την Ισία, δηλαδή στο Τούνεζι στην Μπαρμπαριά, ήταν ένα γεροντάκι που το έλεγαν Μπουργκίμπα, πρόεδρος της χώρας. Ο Μπουργκίμπα το έχω καρατσεκάρει. Του έρχεται κάποια στιγμή ένας ανακαβέλος του Μπουργκίμπα, τον τρέχουν στα νοσοκομεία, σηκώνονται πάνω οι Τουνεζιώτες οι άγριοι και ζητάνε γνωμάτευση από το ιατρικό συμβούλιο αν τον Μπουργκίμπα θα μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του ή δεν θα μπορεί. Δεν μπορεί να τα ασκεί. Αποφάνθηκαν οι γιατράντζες να ο Μπεναλί στην εξουσία στην Τινησία. Στο μεταξύ του Μπουργκίμπα του είχε ήρθε ήδη η μαλάκινση και νόμιζε ότι ήταν πρόεδρος της Τινησίας όλα αυτά τα χρόνια και τώρα ακόμα το νομίζει, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μου, το έχω καρατσεκάρει. Βρε πασοκάνθρωποι, βρε κουτά μου, πάρτε το χαμπάρι. Δεν είναι δικό σας βρε ο πρωθυπουργός να τον βάλετε πάνω στο σύνθετο να τον βλέπετε. Είναι πρωθυπουργός όλης της χώρας. Τι θέλει να πει αυτό το ρημάδι το εύλογο χρονικό διάστημα που λέει και το Σύνταγμα. 100 μέρες θα πει, 2 μήνες θα πει, 10 χρόνια θα πει, δεν το ξέρουνε, δεν το μαρτυράνε. Τα δε γιατρά ούτε λένε αν θα μπορέσει, ούτε αν θα μπορέσει. Μάθησα μια Μαργαρίτα και τη ρώτησα, μα αυτή μου είπε όχι και αρρώστησα δηλαδή. Τι να πω, πολεμόχαρη φίλη μου. Όλα τα παξιμάδια στο φαφούτι πέφτουνε. Ρίξε βίντεο το φαφούτι, παρακαλώ, λεβέντη μου. Το είχα αναλάβει. Επιτρέψτε μου να πω ότι το ξανασκέφτηκα και δεν υπεσήλθα. Δεν ρώτησα τον κύριο Κρεμαστινό και ούτε πρόκειται να το ρωτήσω για θέματα ιατρικά. Κάμω την ατυχία μου. Ορίστε, είπε ξύπε. Καλά, το βιβλίο τη Μαρία Δαμανάκη κέντημα, ε! Το ρούφιξα ολόκληρο. Όχι σαν κάτι άλλο βιβλίο μερικών. Κοράκλες, να το πάρετε, να το διαβάσετε, να τιμήσετε και το γένος των γυναικών. Που μία Μαρία Δαμανάκη πολύ σας πάει με το χαρακτήρα που έχετε, το έχω κρατσεκάρει. Αυτή του κοριτσιού, παλιότερα αν θυμάστε, του είχαν ψήσει το ψάρι στα χείλια όταν ήταν πρόεδρο του συνασπισμού. Έφυγε και άνθησε. Είδαμε το γέλιο της επιτέλους. Εδώ που τα λέμε, βρήκε και καλό άντρα, γλίτωσε και από το προηγούμενο, ήρθε και στανιάρισε. Άντε να παίρνουμε κι εμείς σιγά σιγά σειρά, κοπέλα μου. Δεν πανάν και δίστε, εκτοχέστηκα. Πάντως εγώ πολεμόχαρη φίλη μου, στο έχω ξαναπεί. Δεν τιμάται η πρώτη νύφη αν δεν έρθει η δεύτερη. Ήρθε το Κωστόπουλο στο συνασπισμό. Α, τελείως γκάγκα κατάσταση. Αυτός μικρός πρέπει να έχει πέσει από κανένα δέντρο. Μάλλον από δέντρο θα πέσει, αλλά δεν το έχω καρατσεκάρει. Ρίξε μου λίγη μοδίτσα, καμεραμανατέρ μου, να δούμε πώς δίνονται οι κανονικοί άνθρωποι, όχι σαν και εμάς δηλαδή. Ορίστε, ένας κανονικός άνθρωπος. Με μία απλή παντελονόφουστα, με ένα σμπάρο δυο τριγώνια δηλαδή και λίγο πολλαβεδίτσα. Τέλεια είναι. Εδώ η διασαλευμένη με το φρούμαγμα στο ρουθούνι, από πάνω το γιδότριχο, από κάτω μουσελίνα και φούστο παντέλωνο. Η δε γόβα, η χαρά της Παλκατζούς. Αλιγοβίτσα Χριστίνα Δελή, εδώ όμως γίνεται η κόλαση. Αυτή εδώ η ανεμελιάρα έριξε πάνω της ένα ποτ πουρί από εσόρουχα. Σαν παλιός νεροχίτης με κουρτινάκια, έλεγε η γιαγιά μου για κάτι τέτοιο σουρτούκες, άμα τις έβλεπε. Φτούσου, κοπέλα μου, κούκλα είσαι. Αυτή είναι συντηρητική και δεν μ' αρέσει καθόλου. Να τη δει ο εξωγήινος, πάρ τον κάτω, καψούρι. Πολύ άτολμο το βρίσκω το μοντελάκι, παραχωμένος ο λαιμός. Δεν λέει. Να περάσει η επόμενη, παρακαλώ. Γρήγορα. Έλα, μωρή, σε είδαμε, φύγε πια. Επιτέλους, καθάρισε το μάτι μου. Η Μίστερ Παντίνα με λίγο από σαμουράι και πολύ γαϊτανάκι είχε δύο μπουκάλια όπως είδατε στο πλάι με βενζίνη να περιχυθεί να αυτοπυρποληθεί η γυναίκα. Και ένα κορίτσι να το χαίρε τη μανούλα του. Αυτή ντύθηκε κολόνα της ΔΕΗ μέσα στο σειρματόπλεγμα η κεφάλα να πάει να κάτσει πάνω ένας μήνος από σπουργίτια να την κουτσουλάνε αβέρτα. Το δε μαλλί, ποιο μαλλί. Η γνωστή καούκα αγάπη μου έγινε ντορίς. Βάλε με στο υποφορβείο κατευθείαν. Αχ, σουργελό, σουργελότερο, σουργελότατο, να σε χαίρετε που σε έχει εκείνο το όμορφο παιδί, μωρή Καρατζάζλο. Κάμω την ατυχία μου. Ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, κανάλια, παράθυρα και αυλές αληχτάνε, έχουμε κρίση, έχουμε χρήση. Πεςτε το μας, λεβέντες μου, να ανησυχήσουμε, που πρώτη φορά στη μακροχρόνια ιστορία μας το ακούμε αυτό, πως έχουμε κρισάρα. Και το χιτήριο, όπως το είδατε προηγουμένως, αμέριμνο, κορίτσι στον κόσμο του. Άνευ νοήματος τα βρίσκει όλα αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή που θέλουμε να μάθουμε τι μας γίνεται. Άνευ νοήματος, βρε, είσαι εσύ και φαίνεσαι. Υπάρξω ανύπαρκτε. Και ένα το λέω, εμπιστευτικά αυτό, πριν βαρέσετε διάλυση αδεία Προέδρου Πρωτοδικών, κοιτάξτε να εκλέξετε μία πρωθυπουργάντζα. Και άμα σηκωθεί ο Ανδρέας, τη τρώτε τις μπούφλες σας. Δεν πειράζει, τόπο θα πιάσουνε. Τι είναι η μπούφλα βρε μπροστά στην τόση ξεφτύλα. Ένα χάδι είναι η μπούφλα. Το έχω καρατσεκάρει. Και για να σας διευκολύνω να βρούμε πρωθυπουργό, αντε εδώ πασε κάνθρωποι, ακούστε εμένα μπας και δείτε φως. Θα κάνουμε τώρα μία απλή υπόθεση. Πέστε ότι βρισκόμαστε σε μία κρίση με τους γείτονες κούφια η ώρα.
Ποιος θα έμπνευσει τον κόσμο να πάρουμε αμπάρισα να βγούμε? Ποιον θα εμπιστευτούμε σαν πρωθυπουργό? Τον Κακλαμάνη, τον αρχιστράτηγο? Τώρα Κούν Λοκατζή? Γίνεται, δεν γίνεται? Το σημείτι μήπως αυτός πρέπει να είναι όχι γιώτα 5, γιώτα 15. Το Τσοχατζό, αυτόν που τον παίρνει ο ένας και ο άλλος τηλέφωνο, ο ένας του παριστάνει τον Γκοντζάλης και κάθε και τον ρωτάει το Τσοχατζό πώς φτιάχνεται η τορτίγια. Τον παίρνει άλλη, του κάνει την ερωτευμένη, το ξέρω. Τον παίρνει και παράλληλη και του λέει εσύ είσαι αγόρι μου ο πρωθυπουργός. Αυτό τον Γκάγκα το Ζαβό. Όχι, τον Αρσένη θα εμπιστευτούμε, το έχω καρατσεκάρει. Διότι εγώ με μάκι πάω μέχρι πόλη. Ανεβαίνω σαν αραίο, κολλάω μπροστά και ένα χούλια σούρχομαι και καραμπουκάρω που μου πάει μια γιούρια με το χαρακτήρα που έχω. Ρίξε μου έναν Κακλαμάνη και τσατίστηκα καμέγα μανατζή μου. Τα περί υποψηφιοτήτων αφορούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις πληροφορίες τις οποίες έχουν ή δεν έχουν. Το Πασόκ υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όχι, παρακαλώ. Το Πασόκ έχει τον πρόεδρό του, η χώρα έχει τον πρωθυπουργό της. Κάνω την ατυχία μου. Στο μεταξύ, τα Τουρκαλά, τα δικαιορισμένα, είδανε και απόειδανε με τους πιλότους που είχαν, που τα τσουγκρίζαν στον αέρα τα αεροπλάνα τους, χώρια που αυτοί βουλιάζουν και μόνοι τους στα πλοία τους, μην το ξεχάσω αυτό, και σου λέει, πάρτε καμία γυναίκα πιλότο, μπας και γυναίκες μαστουρώνουν λιγότερο εκεί στην Τουρκιά. Να, και η πρώτη Τουρκάλα πιλωτίνα την αποκτήσανε και αυτή μόνη της ανάμεσα σε 530 πιλότους Μουτζαχεντίν. Πολύ καλά θα περάσει η Οθωμανή, το βλέπω εγώ να έρχεται. Στείλτε ρε κανένα δικό μας ομορφόπεδο να την αναχαιτήσει, αφού την ηρεμήσει πρώτα τη φρουμαγμένη. Στο μεταξύ, εκεί, στη μακρινή Φλόρινα, το Καντιώτη αφορίζει το καζίνο, διότι είναι κέντρο ποικίλης διαφθοράς, λέει. Και λίγα λες Αυγουστίνε μου και λίγα καραλές. Το Δελιάνι, το ξάδελφο, σαν την Τζαλκατζιάρα γυναίκα, ζήτησε να γίνει προσπάθεια ώστε να μην παίζουν φλωρινιώτες στο καζίνο όπως το ακούτε. Και οι φλωρινιώτες που θα πηγαίνουν βρε κουτό, θα παίζουν μπαρμπούτι ή θα ανοίξουν ακόμα ένα καζίνο στο διπλανό νομό, να πηγαίνουν εκεί οι φλωρινιώτες και να έρχονται οι άλλοι διπλανοί στη Φλόρινα. Αλλά ξοκολλιές πληθυσμών θα κάνουμε τώρα για τέτοια είμαστε. Βρε Γιωργάκι μου, βρε Σολομώντα μου, που τα κατεβάζεις όλα αυτά που λες βρε κουτό. Και ενώ το Ωνάσιο αντυχεί από τις κατάρες της Μπαλής που βλέπει τη Σοφία και πέφτει κάτω και βγάζει τον αφρό από το λισαγμάν της που είναι εκεί μέσα η κόρη και της βάλαν και τα ροζ τηλέφωνα, τα hotline δίπλα από την εντατικιά, τα τριψήφια να μιλάει απευθείας με τους υπουργούς που αυτή ποτέ δεν μιλάει, πάντα ζητάει, το έχω καρατσεκάρει. Ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, έρχεται και το Γιωργάκη να μας καθησυχάσει και σε αυτό. Ω Θεέ μου, σε ευχαριστώ που υπάρχει ο Γιωργάκης να με ηρεμήσει. Νομίζω ότι το περιβάλλον δεν είναι μόνο η κυρία Παπανδρέου, είναι και τα παιδιά του Προέδρου, τα οποία με την κυρία Παπανδρέου πιστεύω απολύτως μια αρμονική συνεργασία και διαφωνώ απόλυτα με αυτά που γράφονται. Κάνω την ατυχία μου. Αχ, η αρμονία, τόση αρμονία γύρω μου και εντός. Δεν μας φτάνει που στεκόμαστε με τα βάλιουμ από την καραευδαιμονία που διατρέχει ολημερή στην ύπαρξή μας. Πάνω που ηρεμούμε από το φρούμαγμα, έρχονται οι εφημερίδες να μας ξανακάνουν ίσα με ένα άλογο. Έτοιμοι για το υποφορβείο. Τι διαβάζω σήμερα οι άδολοι και γινομαστέρο? Πως ένας Ιταλοαμερικανός ψυχολόγος, ονόματι Άντωνι Ντινούντσιο, όχι ο Ντανούντσιο, Ντινούντσιο αυτός, καθηγητής σου λέει, έφτιαξε μία καινούρια θεωρία. Μία βόλτα πάνω σε αναμένα κάρβουνα, λέει ο καθηγητής, αλλάζει τη ζωή. Χαρίζει αυτοπεποίθηση και ενθουσιασμό στον άνθρωπο και τον κάνει πιο τολμηρό. Κουλό. Έφτιαξε και σχολεία αναστενάριδων. Και έχει και πελατεία ο Καρατζαζλός. Και πάνε τα Ιταλάκια και τσουρουφλίζουν τις πατούσες τους εκεί μέσα όλη την ώρα. Τα καρακατακαμένα. Βρε Ιταλοί μακαρονάδες μου, βρε πιτσιώτες, βρε πουτανέσκες και αραμπιάτες. Δεν ντρεπόσαστε λιγάκι? Δεν φτάνει που μας πήρατε τη φέτα, που δική μας πατέντα είναι η φέτα, το έχω γρατσεκάρει, αυτό δεν συζητιέται. Θα μας πάρετε τώρα και τα αναστενάρια? Άρε ρούλα, τι μας έκανες, από σένα το έδαν αυτό. Πάνε τα αναστενάρια μας, να ήταν κι άλλα. Κάρα κατακαμένα τα Ιταλά, καραξιπόλυτα τα Ελληνόπουλα, πιο καλά τα Ελληνόπουλα. Αυτό το παπά το άμυρο, το παντοφλέ δεν το ξέρει, το ποτάκι δεν το έχει ακουστά. Μια σαγιονάρα πήγασος, ένα μιγκάτο κάτι να δείξει. Ρίξε μου καμέ χαμανατέχ μου, παπά, ξυπολιταρία. Έλα μου, έλα μου. Και το παπά, το πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, το πρόεδρο παπά, αυτό το άκαμπτο, το αγέροχο, με τον μπεγλέρι του στο χέρι και μια μικρή τρυπούλα πάνω στην κάλτσα. Καλέ, μα σας ζω καλσόν, διαφημίζεις? Κάμω την ατυχία μου. Το καλό πράγμα, ορίεται από μόνο του. Και ενώ τα μεγαλύτερα παιχνίδια δεν παίζονται στα μαμούνια, αλλά στο Ωνάσιο το έχω καρατσεκάρει, πολύ χάρηκα που εκείνη η σπετσιέρισα η φαρμακοποιά, που ήταν εγκόμενα του Παπακώστα του Αγρότη από το καλαμπάκι της Δράμας, που είχαν παίξει μαζί ένα πρώτο, αν θυμάστε, και μετά ο Παπακώστας δεν της έδινε τα 60 εκατομμύρια που της αναλογούσαν, τελικά του τα πήρε. Παντρεμένη και η κυρία Πετρίδου, σου λέει τώρα τι θα σκεφτώ, βρε, τι διαπόμπευση θα σκεφτώ, ή τα 60 εκατομμύρια, τα 60 θα σκεφτεί, το έχω καρατσεκάρει.
Και πάει ο άντρας της να μπει στο καφενείο του χωριού και του λένε «Σκύψε, θα βρεις την κάσα και θα σφινώσεις». Αντιθέτως, η γυναίκα του Παπακώστα δηλώνει πως είναι πολύ αγαπημένη με τον άντρα της που μόνο τα μάτια θέλει να του βγάλει. Αυτό δεν χρειάζεται να το ξέρουμε, το καρατσεκάρουμε και από μόνοι μας. Αλλά και αυτός ο αδικιορισμένος ο Παπακώστας δεν του φτάνε που έκανε ό,τι έκανε, την έπαιρνε μαζί του και στο προποτζίδικο. Μπρος Ειρήνα και πίσω η Κατερίνα δηλαδή. Στο μεταξύ, ασώψεται αυτή η καταραμένη, η Μέρφυ Μπράουν, που μερικοί φαντάζονται ότι τα δημοσιογράφα, εμείς, πάμε στις δουλειές μας με τους Αρμάνιδες και με τους Φανουράκηδες. Αν δεν πάμε έτσι, πώς πάμε πολεμόχαροι φίλοι μου. Σου παρουσιάζω τη δυναμική ομάδα του Malvina Live, να δεις τι φοράνε. Ρίξε καμεραμανατέρ το βίντεο που έχει τίτλο «Έρχονται τα Αλβανά». Οι Αλβανοί ξανάρχονται. Επτά νομά σε ένα δωμά, στο κακό τους χάλι, ένα με τη μονταζιέρα τα δημοσιογράφα. Τόνα πάνω στ' άλλο. Το top model Κατερίνα με μια αγκαλιά κασέτες, με μποτάκι ρουμάνικο και ένα πουκάμισο από μινάρι από παλιό γκόμενο. Top model Σούλα με παλιό πουλόβερ του άντρα της. Top model Χαρά, αν θα σε βουτήξει το Αβραμόπουλο μέσα από τον ηλεκτρικό μικρή Αλβανή και θα σε στείλει τύρανα. Ορίστε το TV Star με παντόφλα ουρακοτάγκο, αν 16 ώρες εδώ μέσα τι θέλετε να βάλω, την τακούνα. Ο Νίκος μας με πουκάμισο του Παϊτέρη. Top model μας έρχεται κατευθείαν από τις ωραίες Σέρες. Το δε μποτάκι βρεγμένο γιατί έπεσε σε ένα ρέμα εδώ απόξω πρωί-πρωί το παλικάρι μας. Και το μέσα λίγο ινδιάνικο κάνει όμως, όλα αμερικάνικη αγορά. Το σκηνοθέτη μας το Μάνο με ένα σύνολο απρέσκι, αυτός είναι πλούσιος, κλαπακιάζει τη ρόπιτε σαβέρτα, βρε ούτε ένα σνίτσελ κάτι είναι δυνατόν. Top model Θάνος, κάνει πρόβες και δεν μας καταδέχεται, αυτός νιώθει ο Μάρκους εκπομπής η ψωνάρα, ένα με το υπολοιπαντζίδικο τα ρούχα, η χαρά του στο κατζί δηλαδή. Κούκλος είσαι, άντε, φύγε. Άλλος. Εδώ η φτώχεια ορίεται, με λίγη τρίχα από μέσα η τρύπα όπως βλέπετε. Και να το top model Κωνσταντίνος με σάντουιτς με μια γκουμούτσα στο χέρι και με ρούχο αγάπη μου τσάκο το πυλοφόρι. Μπροστά οι γορίλες, οι γνωστοί γορίλες. Δεν έχω αξιωθεί να πάρω άλλες και όλοι μαζί. Γάμω την ατυχία μου, για! Ελληνική νίκη στην Τουρκιά. Ένας καρατέκναρος, ο Χάρης Χινατζής με το όνομα, πήγε Κωνσταντινούπολη και τον βγάλανε καλύτερο μοντέλο του κόσμου για το 1996. Πέρσι είχαμε τον Παπαδάκη, φέτος το Χινατζή. Καλά. Ένα παιδί, αχ, ένα παιδί. Αυτό Θεσσαλονικιό πρέπει να είναι. Εκεί βγαίνουν τα καλύτερα καλούπια, το έχω καρατσεκάρει. Πάνε Θεσσαλονίκη τα Σουηδά τα άτρικα, τα βουτυγμένα στη χλωρίνη και μαυρίζει το μάτι τους από τις κορμάρες. Και εγώ έρχομαι και σκέφτομαι. Αν είναι έτσι όπως μας τα λένε τα οικολόγα και τρώμε μόνο σαπάκια και ζούμε μέσα στη μόλυνση, πώς γίνεται τότε και τα παιδιά μας βγαίνουν σαν εκεί πάνω, λεπτούλικα, πανύψηλα, καλοφτιαγμένα. Γιατί αν είναι έτσι, ζήτω το σαπάκι δηλαδή. Φέρτε μου το εδώ να το κάνω νάμπας και ψηλώσω κι εγώ που μου λείπουν μόνο 8 πόντι για να είμαι ένα και 70. Θεσσαλονίκη λοιπόν η συναισθηματική μου πατρίδα. Μη σας το κρύβω και πολύ ηρέμησα που πιάστηκε και ο Δράκος. Ο Δράκος ο δεύτερος της δυναστείας του Σεϊξού. Εδώ πάλι εμείς χαμουτζίδες, μες στο Δράκο. Δεν τολμάμε να ξετσουμίσουμε βρε μετά τις 9. Μητσοτάκης, αγάπη μου λέγε με Καρπάθιο δηλαδή. Βρε τι σαγόνια άρπαγες είναι αυτά. Αχαχαχαχαχ. Μη μασάτε που δείχνει σκιαγμένο το Σαμαρά. Αυτό είναι δρακότεκνο με άλοθη. Δολοφόνο με αγγελική αμούρη. Για την ώρα πίνει το αίμα του Λεντάκη. Που πολύ του πάει με το χαρακτήρα που είχε ο Λεντάκη. Νόντα, ο δράκο τη Βουλή. Εγκληματική φυσιογνωμία. Κάτι σαν τρελό επιστήμονα. Προσέξτε το μάτι του. Το δε μαλλί πολύ κόκκινο μου φαίνεται. Το κούβελα, το λάμα, η ηγερία των θεούζων του παρακράτους. Όμοιος με τον Κρίστοφερ Λί, λίγο μαγουλάκι να άπεφτε και θα τον πέραν κατευθείαν για σωσία. Α, το Βενιζέλο, το ντρέμι σύσσωμο, το Σεϊξού και η ευρύτερη περιφέρεια που του πάει μια περιφέρεια με το χαρακτήρα που έχει. Νέρονας με λίγο από τζάκα τεροβγάλτη δηλαδή. Αυτή δεν είναι η ψαρούδα, είναι η δράκαινα της Ριγίλης, η φράου Χέλγκα, μεταμφιεσμένη, όπως καταλάβατε, καταζητείται για εγκλήματα πολέμου, δε. Γάμω την ατυχία μου! Πολεμόχαρη φιλή μου, το θάψιμο είναι η παρηγοριά των άτυχων. Γι' αυτό κι εγώ καραχάρηκα όταν διάβασα πως υπερβάλλουσα ευημερία τα τσατάλιασε τελικά τα Αμερικανά, πάρ' τα κάτω. 52 πολιτείες μέσα στο Βορβόλακα, καμιά δεν μπορεί να κλείσει μάτι. 52% Αμερικανούς ξάγρυπνοι όλη νύχτα μέσα στις κουζίνες τους να κοιτάνε τον ψυχικό καταψύκτη και να του λένε τον πόνο τους. Πόσες δόσεις χρωστάνε ακόμα για να τον ξεχρεώσουν. Αμάμα έχεις βρε κουτό το μυαλό σου μόνο στα δολάρια και τις δόσεις, πώς θα σε πιάσει ο ύπνος, θα σε πιάσει, δεν θα σε πιάσει, δεν θα την κάνεις την απόσβεση στο νερόστρωμα. Είπα νερόστρωμα και θυμήθηκα τον Κακλαμάνη.
Έχετε δει Ρακούν να κάνει πολιτική σημειολογία της Παστάδας? Δεν έχετε, θα το δείτε τώρα. Έλα Ρακούν μου που σου έχω και φουντουκάκια, έλα μου. Αν δεν συμφωνούσαμε θα είμαστε ίδιο κόμμα. Παραπεί ότι συμφωνούμε στα περισσότερα. Εσύ άμα δεν συμφωνείς στα περισσότερα με τη γυναίκα σου θα είστε υπό την αυθήν στέγη. Κάμω την ατυχία μου. Ελάτε επικοινωνιολόγοι μου, διαφημισταράδες μου, που γι' αυτό είμαι εγώ εδώ για να σας τον ξαναποτίσω και σήμερα το φόρο τιμής που όλα τα ίδια σας λέω. Φαμπουλοζιανοί μου, σοφτεξιώτες, πραετζίδες, λαβασκυρίτες, σιτροενατζίδες, ριφρεσιώτες, μευγαλιώτες, βιντελσασουνιώτες, αξινοί, ιντεραμερικανοί, αριελαδίτες και εσείς αλατινιώτες και καρματζίδες, αντιβιαστείτε βρε κουτά, 3 λεπτά break είναι αυτό, ποιος θα πρωτοπάρει?